Εχθές ετελέσαμε τα θυρανίξια ενός άλλου ναού του Αγίου Χριστοφόρου. Με τα γεγονότα, όπως είπα, των προηγουμένων δεκαετιών, μεγάλες εκτάσεις που ανήκαν στους Ιμβρίους, στους Ρωμιούς της Ιμβρου, απαλωτριώθηκαν. Ναι. Και οι άνθρωποι έχασαν τις περιουσίες τους. Μέσα στις εκτάσεις αυτές υπήρχαν και ναίδρια, τα οποία και αυτά εχάθηκαν. Με τις ενέργειες και του Παναγιωτάτου και του Μητροπολίτου Ιμβρου, ο οποίος σημειωτέων είναι Ιμβριος, και έχει ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο του, με τις ενέργειες αυτές κάποια από τα νησάκια, από τα εκκλησάκια αυτά επανήλθαν και πάλι στην Μητρόπολη Ιμβρου. Το εκκλησάκι ήταν εγγενιασμένο, το μόνο που ζητήθηκε μετά από την επισκευή που έγινε ήταν να γίνουν τα θυρανίξια. Και ο Παναγιώτατος μου ανέθεσε να τελέσω τα θυρανίξια και τους υπεσχέθηκε ότι όταν θα επιστρέψω στη γη θα τους στείλω κάποιες εικόνες να τις έχουν μέσα στο εκκλησάκι σαν ευλογία από τη Μητρόπολη Κίου, αφού ο Μητροπολίτης Κίου είναι αυτός που έκανε τα θυρανίξια. Είναι πολύ ωραίο μικρό γραφικό εκκλησάκι και είναι μέσα σε μια απέραντη πεδιάδα.